λίγες μέρες πριν την κατάθεση των ψηφοδελτίων για τις περιφερειακές εκλογές και ο Κώστας Αγοραστός, εν ενεργεία Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ακόμη να ανακοινώσει τον υποψήφιο χωρικό αντιπεριφερειάρχη Λάρισας. Η νυν αντιπεριφερειάρχης, Ρένα Καραλαριώτου, διεκδικεί το Δήμο Λαρισαίων και εγκαίρως είχε γνωστοποιήσει την αποφασή της να αποχωρήσει από το συνδυασμό. Ενώ λοιπόν σε λιγότερο από ένα μήνα διεξάγονται οι εκλογές, άγνωστος παραμένει ο υποψήφιος του Κώστα Αγοραστού. Την ίδια ώρα όλοι οι αντιπαλοί του έχουν ανακοινώσει τους αντιπεριφερειάρχες που θα πλαισιώνουν το ψηφοδέλτιό τους. Με τον Νίκο Τσιλμίγκα θα είναι η Λίτσα Λιακούλη, με την Ηρωδιώτη ο Τάκης Γιαλαμάς, με τη Μαρίνα Χρυσοβελώνη ο Μπάμπης Παπασπύρου, με τον Βαγγέλη Μπούτα ο Τάσος Τσιαπλές, με τον Στάθη Ντούρο ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ακόμα και ο έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλού Παναγιώτης Ηλιόπουλος έχει ανακοινώσει τον Δημήτρη Κολτσίδα. Δυστοκία όμως παρατηρείται στο ψηφοδέλτιο του Κώστα Αγοραστού. Τα περιθώρια όμως έχουν στενέψει και μέχρι τις 27 Απριλίου θα πρέπει να καταθέσει τα ονόματα όλων των υποψηφίων στο πρωτοδικείο.